Η λογοτεχνία είναι ένας τόπος όπου τσαλακωμένοι άνθρωποι με υποθηκευμένες ζωές γίνονται ορατοί και αποκτούν φωνή. Ιουνίου 2024. Από τότε που ξεκίνησα να γράφω, δεν με αφορούσε καθόλου η συνθήκη ενός ευτυχισμένου ήρωα, μιας κανονικότητας εντός εισαγωγικών, μιας μικροαστικής ζωής η οποία δεν επηρεάζεται από το τι συμβαίνει γύρω της. Θεωρώ πολύ πιο γοητευτικό τους ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στο περιθώριο της ζωής και κατά κανόνα στα βιβλία μου ασχολήθηκα με αυτούς τους τύπους. Ήμουνα σχεδόν 50 όταν ξεκίνησε το ταξίδι της λογοτεχνίας. Δεν ήταν κάτι που είχα προγραμματίσει ποτέ, δεν ήταν κάτι που ήθελα ποτέ, ήταν κάτι που συνέβηκε σχεδόν αβίαστα όταν κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι ήθελα να πω μια ιστορία η οποία δεν μπορούσα να την πω μέσα από τη δημοσιογραφική τη φόρμα. Ξεκινώ ένα βιβλίο συνήθως με μια φράση. Είχα αυτό το στίχο του Σεφέρη στο Τρεις Καλές Ιστορία που έλεγε ότι όπου και να την αγγίξεις η μνήμη πονεί. Για μένα ήταν η πηξίδα μου για να γράψω το βιβλίο. Είναι ενδιαφέρον ότι στη δική μου περίπτωση ξεκινώ πάντα από το τέλος. Δηλαδή, ξέρω πάντα το πώς τελειώνει το βιβλίο, παρόλο που μπορεί να προηγηθούν πράγματα τα οποία δεν είχα σχεδιάσει ή να έχω ανατροπές, αλλά έχω μια εικόνα. Πάντα υπάρχει μια εικόνα η οποία καθορίζει και το ίδιο το βιβλίο. Το πρώτο μου βιβλίο, το Hotel National, πραγματεύεται αυτό που λέμε μεγάλη περιπέτεια της αριστεράς. Έχει δύο κεντρικούς ήρωες, ένα Κύπριο και ένα Έλληνα πολιτικό πρόσφυγα στο Βουκουρέστι. Και πάτησα εν μέρη πάνω και σε προσωπικά μου βιώματα για τον πυρήνα τουλάχιστον, την αφετηρία του βιβλίου. Οι χαμελέοντες της προσφυγιάς. Ο Έλληνας, ο πολιτικός πρόσφυγας, ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο εγώ είχα γνωρίσει σε μικρή ηλικία μέσω του πατέρα μου και με επηρέασε πάρα πολύ. Αν θέλετε, είμαι αυτός που είμαι σήμερα σε μεγάλο βαθμό και λόγω του συγκεκριμένου. Όταν ήμουν λοιπόν φοιτητής, το 1985-86, είχα πάει στο Βουκουρέστι και τον συνάντησα, με έκανε μία μεγάλη βόλτα μέσα στην πόλη. Εκεί για πρώτη φορά συνειδητοποίησα σε όλη την έκταση του τι συνέβαινε με το καθεστώ Τσαουσέσκου. Κάποια στιγμή το ρώτησα, άξιζε? Και μου είπε, ναι, άξιζε. Αν ήταν ξανά να τα ζήσω, θα τα ζούσα από την αρχή. Η σκηνή υπάρχει στο βιβλίο, στο Hotel National, και ήταν, αν θέλετε, το ερέθισμα για να πω την ιστορία ανθρώπων οι οποίοι πίστεψαν σε μια ουτοπία, σε ένα όραμα, για άλλους ενδεχομένως και σε μια φενάκι, όπως αποδείχτηκε όταν πλέον κατέρευσαν όλα. Η αλήθεια είναι ότι συγγραφικά προσπάθησα πολλές φορές να επεξεργαστώ μέσα μου το τι ακριβώς συνέβηκε τον 20ο αιώνα σε σχέση με αυτό που λέμε υπαρκτός σοσιαλισμός. Πώς ξεκίνησε ως όραμα και το πώς κατέληξε να είναι ανελεύθερα καθεστώτα τα οποία επηρέασαν δραματικά τις ζωές των ανθρώπων. Στο Μαύρο Φλαμίνκο οι ήρωες μου εμένα κουβαλούν μια παλιά ζωή. Η παλιά η ζωή ήταν η ζωή του στην Γεωργία. Ήταν η ζωή πριν από την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Στο βιβλίο δεν γίνεται καμία προσπάθεια να ωραιοποιήσουμε την παλιά ζωή, είναι κάθε άλλο, αλλά την ίδια ώρα προσπαθώ να φωτίσω όψεις της παλιάς ζωής. Ο Λεβάν είναι ένας περίεργος ήρωας, είναι ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε μια οικογένεια προσφύγων, Ελληνοποντίων, αυτούς που λέγαμε και λένε Ρωσοπόντιους, σε μια οικογένεια με αρχές, σε μια οικογένεια που ξεσπιτώθηκε από τη Γεωργία, προσπάθησε να χτίσει τη ζωή της από το μηδέν με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και αυτό το παιδί τελικά κατέληξε ουσιαστικά στη Χρυσή Αυγή. Ο Λεβάν βέβαια σε όλο το βιβλίο σε μια πάλι με τον εαυτό του. Είναι αυτά τα μπες-βγες. Μπαίνει και βγαίνει. Αλλά την ίδια ώρα εγώ δεν τον εξοραίζω. Θεωρώ ότι ο Λεβάν από τη στιγμή που έβαψε τα χέρια του με αίμα πλέον δεν είναι ο ίδιος.
από τα βιβλία που για μένα ήταν πολύ καθοριστικό και για το φλαμίνγκο, αλλά γενικά στον τρόπο που σκέφτομαι και βλέπω το συγκεκριμένο θέμα του υπαρκτού σοσιαλισμού, της κατάρρευσης, είναι το τέλος του κόκκινου ανθρώπου της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, η οποία έχει βραβευτεί με τον Νόμπελ. Χρησιμοποιώ λοιπόν κάτι από το βιβλίο της Αλεξίεβιτς στο βιβλίο, που είναι μια σκηνή όπου ο Λεβάν δουλεύει στο κλαμπ, την πρωί, χάλασε η μηχανή, περπατά στην Αθηνά, στέκεται σε μια στάση λεωφορείου και ξαφνικά στη στάση είναι ένας τύπος, ένας μεγάλος άνθρωπος και του ζητά ένα τσιγάρο και του λέει «Σπασίπα», του είπε ο άλλος «Παζάλουστα» και σκέφτεται ο Λεβάν «Τι είναι αυτό, από τι αναγνωριζόμαστε μεταξύ μας», σκέφτεται ο Λεβάν και κάποια στιγμή που φεύγει ο γέρος του λέει «Είναι καλύτερη η ζωή εδώ» και του λέει «Η ζωή τώρα είναι καλύτερη, αλλά είναι πιο αντιπαθητική». Εγώ δεν έχω καθόλου μανιχαϊστική λογική στον τρόπο δημιουργία στον ήρωα. Δεν πιστεύω καθόλου στο άσπρο μαύρο. Πιστεύω πάρα πολύ τον που λέω συνήθως στην μεγάλη γκρίζα ζώνη στην οποία βαδίζουν οι ήρωες. Αυτό έχει μια ειδική σημασία όταν έχουμε ήρωες αμφίσιμους, όταν έχουμε ήρωες οι οποίοι επιδέχονται διαφορετικές αναγνώσεις. Στο Τρεις Σκάλες Ιστορία έχουμε τον Τούρκο, τον αξιωματικό, ο οποίος βίασε τη Χλόη. Δεν με αφορούσε καθόλου το να φτιάξω ένα ήρωα καρικατούρα, τον απόλυτα κακό ήρωα, διότι δεν είναι αυτό το πράγμα η λογοτεχνία. Προσπαθούσα μάλλον να απαντήσω ένα ερώτημα, τι κάνει ένα άντρα να βιάζει μια γυναίκα, να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε ο συγκεκριμένος και πολύ περισσότερο πώς συνεχίζει να ζει ένας τέτοιος άντρας. Δηλαδή, όταν εγώ ταξίδεψα στην Κωνσταντινούπολη, προσπαθούσα να απαντήσω μέσα μου το ερώτημα πώς ξημερώνει η επόμενη μέρα. Στο βιβλίο, κάτι το οποίο προκαλεί μια μηχανία και είναι το πιο ενδιαφέρον, είναι ότι τελικά, επειδή τα πράγματα ακριβώς στη ζωή δεν είναι μαύρο-άσπρο, ο συγκεκριμένος ήρωας ακολούθησε μια πολύ κανονική ζωή εντός εισαγωγικών. Το πόσο κανονική ζωή ήταν αυτή, μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια ζωή που παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, έκανε εγγόνια. Στο Τρεις Σκάλες Ιστορία η μάνα της είναι μια πολύ σκληρή γυναίκα, μια πολύ δυνατή γυναίκα, αλλά πολύ σκληρή γυναίκα, που όταν συνέβαινε ό,τι συνέβαινε στο χτήμα και βιαζόταν η κόρη, κεντούσε με μηχανικές κινήσεις σε μια προσπάθεια να αποθήσει το τι συνέβαινε. Αλλά αυτό που συνέβαινε ήταν βιασμός και γινόταν στην αυλή της. Και ο λόγος που δεν παρενέβη, δεν έκανε κάτι, ήταν γιατί έλεγε πρέπει να επιβιώσουμε. Στο Μαύρο Φλαμίνγκο ο βιασμός πιο πολύ χρησιμοποιείται για να φωτίσουμε τη σχέση της Σόφικος με τη μάνα της. Η Ίνκα, που είναι η μάνα της Σόφικο και είναι μια γυναίκα από τη Γεωργία, η φίλη της Σιμέλας που κάποια στιγμή έρχεται στην Ελλάδα για να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή. Η Ίνκα λοιπόν μέσα στην προσπάθεια της να επιβιώσει, μέσα στην προσπάθεια της να ζήσουν μια κανονική ζωή, χάνει τη Σόφικο. Τις γυναίκες λοιπόν εγώ δεν τις αντιμετωπίζω με μια διάθεση ούτε να τις αποθεώσω, ούτε να τις εξοραίσω, ούτε να τις ωραιοποιήσω. Τις αντιμετωπίζω έτσι ακριβώς όπως είναι, έτσι όπως πρέπει να είναι μέσα στην ιστορία. Ναι, οι ηρωίδες μου είναι μαχήτριες. Δηλαδή αυτό αν πρέπει να δώσω ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι αυτό. Το ότι οι γυναίκες που μάχονται στη ζωή τους και καταφέρνουν να σταθούν στα πόδια τους μόνες τους. Από εκεί και πέρα οι διαφορετικοί χαρακτήρες και είναι πάντα μια πρόκληση για ένα άντρα συγγραφέα το να προσεγγίσει ένα γυναικείο χαρακτήρα και να κάνει το ψυχογράφημα ενός γυναικείου χαρακτήρα να μπει σε πιο πολύ βάθος. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πρόκληση και εγώ αναμετρήθηκα με αυτή την πρόκληση όχι μία φορά στα βιβλία. Μια φορά τη ζήτησε η δασκάλα να αφηγηθεί μια ευτυχισμένη στιγμή. Έμεινε πολλή ώρα σιωπηλή, τόσο που τα άλλα παιδιά άρχισαν να την κοροϊδεύουν, λέγοντας ότι κοιμόταν με τα μάτια ανοιχτά. «Λοιπόν, Σόφικο, θα θυμηθείς κάτι όμορφο να μας πεις», τη ρώτησε η Δεσποινής Ρίτα, μια νεαρή δασκάλα που έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια για το σιωπηλό κοριτσάκι από τη Γεωργία. «Οι τσάντες, κυρία», μουρμούρισε δειλά η Σόφικο. «Και τσάντες, πες μας κάτι παραπάνω. Οι τσάντες του σούπερ μάρκετ ήταν άσπρες με δυο μεγάλα γράμματα, ένα πράσινο και ένα κίτρινο. Ο θείος Γκρικόλ
ερχόταν πάντα με γεμάτε τσάντες, αλλά μετά σταμάτησε να έρχεται και δεν είχαμε πια άλλε τσάντες. Αυτές είναι ιστορίες που συμβαίνουν. Δηλαδή, συμβαίνουν στη διπλανή πόρτα και το Φλαμίνκο γενικά είναι ένα βιβλίο της διπλανής πόρτας, υπό την έννοια ότι εδώ πια πρωταγωνιστής δεν είναι ο πόλεμος, δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε, συνέβη και ξαφνικά και καταστράφηκε μια χώρα. Το Φλαμίνκο είναι κάτι που μπορεί να συμβαίνει στη διπλανό διαμέρισμα, στην απέναντι αυλή. Γι' αυτό και είναι κάποια πράγματα πιο συγκλονιστικά ακόμη, διότι συμβαίνουν δίπλα σου, μπροστά σου και δεν τα παίρνεις καν είδηση. Ένα από αυτά τα θέματα είναι η βία. Για να φυτρώσει το δικό μας δέντρο, πρέπει να ξεριζώσουμε τα παράσιτα, έλεγε ο Ερμής. Με αίμα. Με αίμα. Με βία. Με βία. Με φόβο. Με φόβο. Για το Λεβάνι, η ζωή είναι μια αρένα. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι που η ζωή είναι αρένα. Το ότι πρέπει να παλέψεις για να επιβιώσεις, για να υπάρξεις. Τίποτε δεν είναι δεδομένο, τίποτε δεν θα έρθει να σε βρει μόνο του. Οπότε η πυγμαχία είχε αυτό το συμβολισμό. Την ίδια ώρα όμως για μένα το πιο σημαντικό, ο Λεβάν μέσα από την πυγμαχία εκτόνωνε το θυμό του. Στο βιβλίο δεν το βρίσκουμε πολλές φορές να είναι πάνω σε ένα ρινγκ, αλλά πιο πολύ τον βλέπουμε μόνο του σε ένα περιβάλλον που έχει ανάγκη να εκτονώσει όλο αυτό το μαύρο κουβάρι το οποίο μαζεύτηκε μέσα. Τον κόσμο μου πενθόφιλες, σκέφτηκε. Το Τρεις Καλές τώρα είναι ένα βιβλίο που εντάσσεται σε αυτό που λέμε λογοτεχνία του τραύματος. Τώρα, το τραύμα είναι μεγάλο κεφάλαιο το τραύμα, ενώ περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε μου δίνεται ευκαιρία, λέω ότι ξέρετε, είναι καλό να θυμόμαστε ότι ήταν ένας πόλεμος. Ζήσαμε το πένθος με έναν τρόπο οριακά σουρεαλιστικό πολλές φορές, με πάρα πολλές ενοχές, με μια τεράστια αγωνία να ξεφύγουμε από το πένθος, με μια αγωνία να επιβιώσουμε. Είμαστε ένας λαός ο οποίος με άλοθη την επιβίωση μετά την εισβολή, πολλές φορές υποταχθήκαμε στο χρήμα. Είμαστε μια χώρα η οποία σημαδεύτηκε από αυτό το τραύμα, το ότι πριν 50 χρόνια έγινε ένας πόλεμος που πλήγωσε βαθιά τη χώρα τους ανθρώπους, αυτό σίγουρα δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς και μας καθόρισε και μας καθορίζει. Το Μαύρο Φλαμίνκο ξεκινά με μια αναφορά στον Μπρέχτ. Εμένα ο Μπρέχτ είναι ένας συγγραφέας που με καθόρισε πάρα πολύ, από την εφηβεία μου κιόλας. Και έχει να κάνει η αναφορά η συγκεκριμένη στην ακροδεξιά. Αυτό το βιβλίο ξεκίνησα να το γράφω το 20, όταν είχαν εκδοθεί οι σκάλες και θεωρητικά είχε κλείσει το κεφάλαιο της Χρύσης Αυγής. Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο το 23, άνοιξε ξανά αυτό το κεφάλαιο με άλλο τρόπο, απλά πλέον δεν λεγόταν Χρυσή Αυγή, αλλά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μπήκε ένα μόρφωμα το οποίο ήταν ουσιαστικά τα ορφανά της Χρυσής Αυγής. Εδώ στην Κύπρο επίσης βλέπουμε μια πολύ συγκεκριμένη πορεία της ακροδεξιάς. Εμένα αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί, είναι κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ και θεωρώ ότι η τέχνη, η λογοτεχνία μπορεί να παίξει ένα ρόλο ή πρέπει να παίξει ένα ρόλο. Δηλαδή πρέπει να ορθώσουμε ανάστημα απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Ξημέρωσε μια μέρα στην Ελλάδα ότι είχαμε 500,000 Έλληνες νεοναζί. Είναι αστείο να το λέει κανείς. Προφανώς και δεν ήταν 500,000 Έλληνες νεοναζί. Προφανώς δεν ασπάστηκαν αυτή την ιδεολογία. Όμως τι έκανε 500,000 Έλληνες να ψηφίσουν νεοναζί, απροκάλυπτα νεοναζί. Τι έκανε νέα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν σε σπίτια που δεν είχαν, αν θέλετε, αυτές τις παραστάσεις της βίας κλπ. Τι τους έκανε να μπλεχτούν σε καταστάσεις βίας. Ένα πράγμα είναι το περιθώριο, είναι η οικονομική ανέχεια, είναι η ανάγκη να υπάρξουν, να φωτιστούν, να τους δουν, να έχουν λόγο. Οι τσαλακωμένοι ήρωες με τις υποθηκευμένες ζωές. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη κάποια στιγμή να βρουν ένα φωτεινό σημείο
για να γίνουν ορατοί. Αυτό που προσπάθησα να διερευνήσω μέσα στο βιβλίο εγώ είναι τι ακριβώς οθούσε τον Λεβάν σε αυτό το δρόμο. Βασικός λόγος έχει να κάνει με την ταυτότητα. Έχει να κάνει με μια προσπάθεια να αποκτήσει ταυτότητα, να γίνει ορατός, να είναι συμβατός, να είναι αποδεκτός μέσα σε αυτή τη συνθήκη αυτών των ανθρώπων και μέσα οι οποίοι δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν βία. Ο Λεβάν για πρώτη φορά ήταν ορατός. Και με αυτόν τον εντελώς λάθος τρόπο, λοιπόν, βρήκε μια ταυτότητα. Αυτός το προκάλεσε. Εγώ δεν ήθελα πλεξίματα. Την ησυχία μου ήθελα. Αυτό θέλω μόνο. Να με παρατήσουν όλοι τους την ησυχία μου, αλλά προκαλούν. Και όταν αυτοί προκαλούν, παίρνουν την απάντηση που καταλαβαίνουν. Τι να μην. Μόνο αν γίνουν τα μούτρα τους κρέας θα κρατήσουν τα βρωμόχερα τους μακριά. Οι πουστίδες, τα παρτάλια. Όλοι τους μια φάρα. Δίχως ηθική, δίχως πέρσα. Σκάρτη! Τα παράσιτα! Αυτός το προκάλεσε, εγώ δεν ήθελα μπλεξίματα. Και οι άλλοι, που βρωμάνε τα χνότα τους και μπλέκονται ανάμεσα μας, σάπιε κι αυτή. Σκατά που επιπλέουν στο βόθρο της Αθήνας. Θα παλεύουμε εμείς να σταθούμε στα πόδια μας κι αυτοί. Κλέβουν το ψωμί μας, τις δουλειές μας, τις γυναίκες μας. Αυτή το προκάλεσα. Κι όχι. Κανείς δεν μου δηλητηριάσε το μυαλό, πατέρα. Γιατί αυτό είναι το λογικό, το σωστό και το δίκαιο τέλος. Και άμα έφυγα από τον Ερμή, γιατί έκανε κάτι κακό, κάτι λάθος. Για μένα έφυγα. Για την ησυχία μου, για να σταματήσει αυτό το χαμημένο βουητό στο κεφάλι μου, για να γίνω αφεντικό του εαυτού μου. Δεν θέλω να χτυπήσω ξανά άνθρωπο. Δεν γουστάρω τη μυρωδιά του αίματος. Ησυχία. Ησυχία. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο Ελεκτής. Θα παίρνεις αυτό που δικαιούσε, λέει. Κάθε σπιθαμή γης που καταπατούν αυτοί είναι δική σου, λέει. Δύναμη. Μόνο τη δύναμη καταλαβαίνουν, λέει. Χτυπήματα. Χτυπήματα. Παλίπητα, δεξί, κροσέ, αριστερό, κροσέ, ξανά και ξανά. Αλλά δεν γουστάρω άλλο πια τη μυρωδιά του αίματος. Κουράστηκα, λέμε. Είμαι 26 χρονών και νιώθω 106, 1106. Ένα 1.106.000. Πεθαμένος τόσες φορές που ξέχασα πως είναι να ζεις. Φύγε να σωθείς, λένε όλοι. Φανή, η μάνα μου, η Σόφικο. Από ποιον να σωθώ. Πώς σώζομαι από αυτά τα χέρια. Ησυχία θέλω. Την ησυχία μου θέλω μόνο. Και ένα κορίτσι. Όπως τη Σόφικο. Και ένα κορίτσι. Τη Σόφικο. Αλλά όχι εδώ. Όχι σε αυτό το λάκκο που επιπλέουν τα σκατά. Μαζί. Αλλά μακριά. Στον κάμπο. Πέρα από την πλατεία Βαξάλη. Ένα σπίτι. Ένα χωράφι. Μια δουλειά. Ησυχία. Ησυχία. Ούτε κι εγώ, μάνα, μ' αναγνωρίζω. Ούτε κι εγώ.
Μερικές φορές νομίζω ότι ξέρω ποιος θέλω να είμαι. Αυτό, ναι. Αυτό. Τις Κυριακές μας θέλω, μάνα. Και ο παππούς που έπιανε εκείνο το τραγούδι. Κι ας μην καταλάβει να τότε γιατί ούρκωνε. Κρούνες ονόμου τα μέρεαν. Αναστορώ τα παλαιά. Και η καρδιά μου φαρμακούτ. Κρούνες ονούμ τα μέρεαν και η γούλα μου γομούτε. Αυτές τις ήσυχες Κυριακές θέλω, μάνα. Το αίμα του. Η μαμά σου ήταν αφηγήτρια ονείρων. Η τέχνη είναι το κατεξοχήν μέσο για να αφυπνήσει συνειδήσεις. Είναι το κατεξοχήν μέσο για να καλλιεργήσει. Η τέχνη δεν διδάσκει. Εγώ απεχθάνω με τη διδακτική τέχνη. Αλλά σίγουρα η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως ερέθισμα για να σε κάνει να σκεφτείς, να αμφισβητήσεις πολύ, να προχωρήσεις τον εαυτό σου. Λέω μια ιστορία και μέσα από την ιστορία ο καθένας βρίσκει την αλήθεια του.